Το Ξενία Κοζάνης επανήλθε στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια του χθεσινοβραδινού Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Η διαδικασία εκμίσθωσης από την ελληνικά ακίνητα ΑΕ πρόκειται να γίνει από τον Δεκέμβριο μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2022. Τις απόψεις τους κατέθεσαν οι επικεφαλείς των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω πως ήρθε η κατάλληλη στιγμή για να κινηθεί η διαδικασία μακροχρόνιας μίσθωσης του Ξενία. Και όταν λέω ότι ήρθε η στιγμή, ο Δεκέμβρης, ο Γενάρης ή ο Φλεβάρης, οπότε και θα βγει ο διαγωνισμός στον αέρα, είναι η περίοδος εκείνη που από πλευράς μεν κυβέρνησης θα έχει ξεκαθαριστεί το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων γενικότερα για τις επενδύσεις στην περιοχή μας, άρα και ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι επενδυτές για το Ξενία, γιατί όπως είναι γνωστό είναι εγκαταλειμμένο πολλά χρόνια, μερικές δεκαετίες και επομένως χρειάζεται σοβαρή επένδυση για να επαναλειτουργήσει. Θα ξέρουν ακριβώς το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Απ' την άλλη, ευελπιστούμε ότι το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, αυτό που θα ανακοινωθεί, θα έχει γενικότερα μια επενδυτική κίνηση προς την Κοζάνη, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχει και ένα γενικότερο, αναθέρμανση του οικονομικού κλίματος στην περιοχή, που επίσης θα συμβάλλει, θα δημιουργήσει θετικό κλίμα για να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον για το Ξενία. Ευελπιστούμε ότι μέσα από αυτές τις κινήσεις θα υπάρξει εκείνο το ενδιαφέρον που θα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε ανάδοχο της εκμετάλλευσης του κτηρίου. Έχει από τότε τις τελευταίες μέρες που δημοσιοποιήθηκε το θέμα ότι σήμερα θα το έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, άρχισε να εκδηλώνεται ένα ενδιαφέρον. Εγώ δεν θέλω να είμαι ούτε αισιόδοξο ούτε απεσιόδοξο. Είμαι ρεαλιστής. Ας βγει ο διαγωνισμός, ας βγει το διαγωνιστικό πλαίσιο από την ΕΤΑΔ ΑΕ που είναι ο κύριος του ακινήτου σήμερα και μακάρι σε συνδυασμό με τις άλλες παραγόντες που βάλαμε τα επενδυτικά κίνητρα που θα ψηφιστούν για την περιοχή να δώσουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα αναθερμάνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Είναι μια μαύρη τρύπα ουσιαστικά, μια ανοιχτή πληγή στον αστικό ιστό της πόλης. Όλοι θέλουμε να αποκατασταθεί. Θα ακούσουμε την εισήγηση του Δημάρχου και ελπίζουμε ότι θα είναι πλήρης, έτσι ώστε να δικαιολογηθεί πραγματικά και οι αποφάσεις που πήρε τόσο ο Δήμαρχος όσο και η ΕΤΑΔ για το θέμα του Ξενία, αλλά και πόσο λήφθηκαν υπόψη όλες οι αποφάσεις που είχαν πάρθει στα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια, αλλά και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για το μέλλον του Ξενία και πώς αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαστε σίγουρα θετικοί προς την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του χώρου αυτού. Είναι ένα στολίδι για την πόλη, ένα κόσμημα και πρέπει πραγματικά να αξιοποιηθεί.